σήμερα, Παγκόσμια Μέρα της Υγείας, απευθύνουμε ένα θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό σε όλους και όλες εσάς που έχετε αποφασιστική συμβολή με την επιστημονική σας γνώση, με την εργασία σας για την προστασία της υγείας και της ίδιας της ζωής του ελληνικού λαού. Και μάλιστα αυτή η συμβολή σας είναι τόσο μεγάλη, ανεκτίμητη, ακριβώς γιατί γίνεται σε πολύ δύσκολες συνθήκες με τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ξέρουμε ότι δεν θέλετε τα υποκριτικά χειροκροτήματα και τα ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα και τα πολλά μπράβο. Αυτό που χρειάζεται είναι εδώ και τώρα μαζικές προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών με μόνιμη σταθερή σχέση εργασίας σε όλο το δημόσιο σύστημα της χώρας και στον Ευαγγελισμό. Χρειάζεται να επιταχθεί εδώ και τώρα ο ιδιωτικός τομέας της υγείας για να βρεθούν επαρκείς κλίνες, ΜΕΤ και να μπορέσουν να ανασάνουν τα νοσοκομεία που έχουν καταρρεύσει όπως ο Ευαγγελισμός σήμερα και λειτουργεί στην ουσία με την αυτοθυσία, την προσωπική, τη δική σας, όλων σας. Χρειάζεται η ένταξή σας εδώ και τώρα στα βαρέα και αντιγυϊνά. Χρειάζεται να φτιαχτούν υποδομές, να φτιαχτούν εργαστήρια, να υπάρχει επάρκεια όλων αυτών των αντικειμένων, των εργαλείων για να κάνετε αποφασιστικά τη δουλειά σας χρήσιμα και ουσιαστικά, έτσι όπως επιτάσσει η επιστήμη αλλά και οι τεράστιες σύγχρονες δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνικής, των δυνατοτήτων που έχουμε και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, αν δεν υπήρχαν οι ανταγωνισμοί των εταιριών, των μονοπωλιακών μεγαθυρίων του φαρμάκου, για να μπορέσει να εμβολιαστεί γρήγορα, μαζικά, όλος ο πληθυσμός. Αυτά είναι που χρειάζεστε, όπως και η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για να μην γίνεται αυτός ο χαλασμός στα νοσοκομεία και να μπορούν να κάνουν ουσιαστικά τη δουλειά τους, όχι μόνο σε συνθήκες όπως είναι οι συνθήκες COVID, πανδημίας, αλλά και όλη την υπόλοιπη περίοδο. Και βέβαια, αυτή τη μέρα, 7 του Απρίλη πέρσι, ανοίξατε ένα μεγάλο, ένα σπουδαίο δρόμο για τους εργαζόμενους της χώρας μας, για το δημόσιο σύστημα υγείας. Θα πρέπει αυτός ο αγώνας που τον συνεχίζετε και σωστά κλείνετε τα μάτια και τα αυτιά στις διάφορες διαστρεβλώσεις, στις συκοφαντίες, στις προβοκάτσιες που κάνει η κυβέρνηση, που κάνουν τα υπουργεία, που κάνει ο κρατικός μηχανισμός, που φτάνει μέχρι και να χρησιμοποιεί τον αυταρχισμό, την καταστολή, τα γκλόπ, τα ματ, αντί να πάρει τα μέτρα που έχει ανάγκη για να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας, για να μπορέσετε να ανασάνετε κι εσείς, αλλά κυρίως για να σωθεί ο κόσμος που υποφέρει. Όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να δώσουμε τη μάχη, να δώσουμε την απάντηση, να ανοίξουμε το δρόμο. Μπορεί να φοράμε μάσκες, αλλά τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή. Αυτό το σύνθημα που συντάραξε όλη την οικουμένη και που ξεκίνησε τέτοια μέρα πέρσι εδώ από τον Ευαγγελισμό, θα πρέπει να γίνει σύνθημα όλων. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές των νοσοκομείων, οι εργάτες και οι εργάτριες των εργοστασίων, οι υπάλληλοι των σούπερ μάρκετ και των άλλων κλάδων, οι επιστήμονες σε άλλους κλάδους, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματοβιοτέχνες, οι αγρότες στα χωριά της πατρίδας μας, οι νέοι και οι νέες, οι φοιτητές, οι σπουδαστές, οι μαθητές, οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, σαν μια γροθιά, σε συμμαχία όλοι μαζί για να ανοίξουμε αυτό το δρόμο υπεράσπισης του δημόσιου συστήματος υγείας
επίταξης του ιδιωτικού τομέα, κοινωνικοποίησης αυτού του τομέα, για να μπορούμε να απαντήσουμε στα αυτά που έχει ανάγκη ο λαός, η εργατική τάξη, οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Είμαστε μαζί σας σε αυτόν τον αγώνα, παντού, κυρίως στους δρόμους του αγώνα. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους.